Για να δούμε όμως τι έχει να μας πει από την πλευρά του ΚΚΕ η γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Νοτίων Κυκλάδων του ΚΚΕ, η κυρία Ευδοκία Ψαρά. Καλό μεσημέρι, κυρία Ψαρά. Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σας πω ότι δεν σας ακούω και πολύ καλά. Δεν με ακούτε. Τώρα με ακούτε καλύτερα ίσως. Ναι. Ωραία. Για πέστε μου. Έλεγα λοιπόν ότι κινητοποιήσεις και μάλιστα έντονες, παρεμβάσεις έντονες από χτες και σήμερα και από ό,τι γνωρίζουμε θα συνεχιστούν από πλευράς ΠΑΜΕ και Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας όσον αφορά το απεργιακό δικαίωμα. Ο κύριος Ιρμαλένιος πάντως, μιλώντας λίγο πριν στο σταθμό, είπε ότι αυτά όλα γίνονται από το ΚΚΕ και από το ΠΑΜΕ για επικοινωνιακούς λόγους και κανένα απεργιακό δικαίωμα δεν θίγεται, παρά αφορά μόνο το πόσα άτομα θα πρέπει να είναι και ταμιακώς εντάξει και να αποφασίσουν τελικά για μία απεργιακή κινητοποίηση σε ένα επιχειρησιακό σωματείο, δηλαδή σε ένα σωματείο που έχει αρκετά μέλη, εργοστασιακό ή άλλο. Τι έχετε να πείτε? Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά στους ακροατές σας. Να είστε καλά επίσης. Με υγεία και αγωνιστική, γιατί είναι η μόνη λύση ο αγώνας, η σύμπλευση με αυτά που λέει το ΚΚΕ για να έρθουν καλύτερες μέρες μέχρι το δηλαδή για να μπορέσουν μάλλον να λύσουν προσωρινά προβλήματα ενάντια στην πολιτική που ακολουθείτε και φυσικά για να βάλουν τις βάσεις να ανατρέψουν αυτό το σύστημα, αυτή την εξουσία με τους διάφορους κυβερνητικούς εκφραστές τους και να εγκαθιδρύσουν τη δική τους εξουσία, να πάρουν την οικονομία στα χέρια τους και να καθορίζουν με κεντρικό σχεδιασμό την πολιτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας που να καλύπτει τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Σιρμαλένιο, δεν θα περιμέναμε να πει τίποτα διαφορετικό ο κύριος Σιρμαλένιος. Εξάλλου είναι γνωστή και η τακτική του και οι υποσχέσεις του και οι θέσεις του και για άλλα ζητήματα που αφορούν την περιοχή και την περιοχή στην οποία είναι εκλεγμένος, αλλά και γενικότερα αυτά που ψηφίζονται σαν αντιλαϊκά μέτρα που παίρνονται. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Γιατί σας λέω, μιλάω από το κινητό και έχω ένα πρόβλημα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Τα επιχειρήματα. Είναι δηλαδή ψέμα αυτό το οποίο λέει ο κύριος Σιρμαλένιος? Αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Τα επιχειρήματα που λέει ο κύριος Σιρμαλένιος απλά ακούγονται από μια κυβέρνηση που δήθεν ήταν αριστερή. Είναι επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις για κάθε τι αντιλαϊκό μέτρο που περνόταν. Και να υπενθυμίσουμε του κυρίου Σιρμαλένιου ότι το ΚΚΕ ποτέ δεν έκανε αγώνες για το Θεαθήνε ή για επικοινωνιακούς λόγους, διότι μανούλα σε αυτά που ξεπέρασαν ακόμα και όλα τα προηγούμενα κόμματα αποδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και τον κρατάνε εκεί πέρα, επειδή ακριβώς παίζει αυτό το βρώμικο ρόλο που δεν μπορέσαν να παίξουν, να ολοκληρώσουν όλοι οι άλλοι. Κοιτάξτε τώρα να δείτε κάτι. Καταρχήν... Δηλαδή λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη πιο περισσότερο εκφραστής των θεσμών από ό,τι οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Βεβαίως, γιατί. Καλά, να σας πω κάτι. Δεν ακούτε τη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση του ΣΥΡΙΖΑ, από διάφορους θεσμούς ή εκπροσώπους τους. Δεν ακούτε τη στήριξη από το ΣΕΒ. Δεν γνωρίζετε ότι αυτά που προωθούνται σήμερα και ειδικά για το θέμα της απεργίας ήταν και αίτημα του ΣΕΒ. Είναι αίτηματα του κεφαλαίου. Κακά τα ψέματα. Ναι. Απλά τους κάνει καλύτερα τη δουλειά τους. Συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ. Τους κάνει καλύτερα τη δουλειά τους και σε μια κατάσταση που πραγματικά... Και αυτό είναι μια αλήθεια. Αν την επιχειρούσε ένα από τα προηγούμενα κόμματα που ήταν στη διακυβέρνηση, θα είχε καεί η Αθήνα. Τι κοροϊδευόμαστε λοιπόν? Και να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει ή αν έχει ο κόσμος ενημερωθεί. Και ένα διάστημα, ειδικά για το αυτό για την απεργία, τσακωνότανε ότι είναι νομοσχέδιο που ετοίμαζε και προσπαθούσε να προωθήσει και ο Βρούτσης. Και δεν είναι τυχαίο ότι για το θέμα αυτό συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ας τα αφήσουν αυτά τα επικοινωνιακά. Το ΚΚΕ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής τώρα, αγώνων, θυσιών, εξοριών, θανάτων, εκτελέσεων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, απολύσεων στη σημερινή εποχή, επί αριστερή δίθεν κυβέρνησης
των συνδικαλιστικών του στελεχών και δεν το βάζει κάτω. Γιατί? Γιατί πιστεύει στη δύναμη του λαού, πιστεύει ότι αυτός είναι που παράγει τον πλούτο και πρέπει να περάσει η εξουσία και η οικονομία στα χέρια του και αυτός να καθορίζει το τι και πώς θα αναπτυχθεί με βάση τις ανάγκες του λαού. Μάλιστα. Στο επιχείρημα λοιπόν, ότι σε ένα επιχειρησιακό σωματείο, σε ένα εργοστάσιο δηλαδή, όπου είναι 200 περίπου εργαζόμενοι, ότι θα πρέπει ένα ποσοστό, καταρχήν να πάρει μέρος σε μια συνέλευση για την απόφαση μιας απεργίας ή ταμιακός εντάξει, έτσι κι αλλιώς τις συνελεύσεις εκείνοι παίρνουν κανονικά μέρος. Απ' την άλλη, από αυτό το ποσοστό το οποίο θα πάρει τελικά μέρος, το 50 συν 1 να υποστηρίξει την κήρυξη μιας απεργίας, το θεωρείτε ότι είναι ένα άδικο, δηλαδή πλήττει το συνδικαλιστικό κίνημα αυτό και το δικαίωμα στην απεργία? Για πέστε μου ειλικρινά, ποιος από τους εργαζόμενους, αλλά και γενικότερα, ακόμα και από τους συνταξιούχους που έχουν ζήσει στο πετσί τους προηγούμενες εποχές όλες, ποιος από τους εργαζόμενους είτε εκφράζεται είτε δεν συμμετέχει, δεν πιστεύει ότι είναι μία αρχή, η αρχή για να κόψουν εντελώς, να περιορίσουν εντελώς το δικαίωμα στην απεργία. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Μάλιστα, πιστεύετε δηλαδή ότι εκεί είναι ο στόχος. Στο πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται, ακούστε, στο πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται, είναι 60 προαρμοδιοποιημένα. Θα πείτε, ασχολούμαστε με την απεργία και τους πληστηριασμούς. Ναι. Το θέμα των πληστηριασμών έχει να κάνει άμεσα με το ότι παίρνουν τα σπίτια των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό δεν το αρνείτε κατάφορα ο κύριος Μανιός που μίλησε χθες. Ναι, τι περιμένατε? Είπε ότι αυτά που είναι πρώτη κατοικία και πληστηριάζονται είναι βίλες. Αυτά είναι λόγια του αέρα. Ναι. Αυτά είναι λόγια του αέρα. Μπορούν άνετα να φέρουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, να κάνουν εδώ τροπολογίες που πήγαν να περάσουν, που τις περνάνε όπως ήταν αυτή που αναβλήθηκε με την απεργία σε άσχετα νομοσχέδια, μπορούσαν να κάνουν τροπολογία ή να περάσουν μία ρύθμιση ή ένα νόμο τέλος πάντων που να διαχωρίζεται. Αναπαγορεύει ρητά για την πρώτη, για τη λαϊκή κατοικία. Ναι. Τουλάχιστον για την πρώτη και τη λαϊκή κατοικία. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι λόγια του αέρα. Και επειδή το είπε ο κύριος Μανιός ή ο κύριος Τυρμαλένιος ή οποιοδήποτε ή η κυρία Αξιόγλου, με συγχωρείτε. Πότε ένα αντιλαϊκό μέτρο πάρθηκε χωρίς να χρυσώσουν το χάπι? Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το άρα είναι λοιπόν το θέμα για το θέμα της απεργίας, εσείς λέτε ότι ο στόχος είναι να καταργηθεί τελείως το συνδικαλιστικό δικαίωμα και γι' αυτό αντιδράει το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ. Κοιτάξτε, είναι το πρώτο βήμα. Ναι. Είναι το πρώτο βήμα για να καταργήσουν εντελώς. Και αν υπάρχει λέξη απεργία, στην πραγματικότητα θα το κάνουν με τέτοιο τρόπο που να μην μπορεί να μην μπορεί τέλος πάντων να υλοποιηθεί. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Μιλάνε αυτοί για δημοκρατία. Δεν μου λέτε αλήθεια. Το 51% έχει ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνάει την Ελλάδα. Έχει πάρει από τον κόσμο μαζί με το ΣΑΝΕΛ. Έχει πάρει το 51%. Όχι. Τι λέμε λοιπόν? Γιατί αυτοί κυβερνούν με αυτόν τον τρόπο? Γιατί αυτοί κυβερνούν με αυτόν τον τρόπο και τους έπιασε η ευαισθησία για μας? Για εμάς εννοώ για τους εργαζόμενους. Ναι, αυτή την έννοια το λέω. Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ακούστε να σας πω. Έρχονται σιγά σιγά και υπάρχει εμπειρία και να μην το ξεχνάμε και από το προηγούμενο διάστημα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Υπάρχει εμπειρία για το πώς τα φέρνουν. Σιγά σιγά μέχρι να συνηθίζει ο κόσμος. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των ομοσπονδιών και των εργατικών κέντρων, των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων δηλαδή, την ελέγχουν αυτές οι δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν το σύστημα. Είτε από το πρώην ΠΑΣΟΚ ή Δημοκρατικό Κίνημα, όπως λέγεται τώρα, είναι, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είναι, είτε από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχουν, είτε από την παράταξη του ΜΕΤΑ και ένα σωρό άλλα. Αυτοί ελέγχουν. Άρα λοιπόν, και χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό, είναι ότι σε αυτό το ζήτημα της απεργίας, παρόλο τις προσπάθειες που έκανε το ΠΑΜΕ και τους έκανε πρόταση να οργανώσουν τον αγώνα και να πάρουν απόφαση για κινητοποίηση, ούτε η ΓΕΣΕΕ πήρε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και αν θα πάρει από εδώ κάποια στάση εργασίας θα είναι για τα μάτια του κόσμου, ούτε η ΓΕΣΕΕ πήρε, ούτε η ΑΔΔ, γιατί είναι κοροϊδία η τριώρη στάση απεργίας της ΑΔΔ στο θέμα αυτό.
Ναι, δεύτερο, αυτό, αυτό, με αυτό τι λέτε δηλαδή, επί της ουσίας. Θέλω να πω με αυτό δηλαδή ότι το πρώτο πράγμα που εμείς πάντα λέγαμε ότι πρέπει να, ο κόσμος να διεκδικήσει, ναι, με ταξικό κριτήριο τα δικά του τα δίκια. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό δηλαδή ότι να παλέψει μέσα στα σωματεία του, να τα να ενεργοποιηθεί, να συμμετέχει, να τα μαζικοποιήσει, mm-hmm, να συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες, να κάνει γενικές συνελεύσεις και να αποφασίζει και να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Mm-hmm. Και να διεκδικεί και να βάζει πλώρη, να χαράσει το μέλλον του για το δικό του το συμφέρον. Mm-hmm. Κοιτάξτε λοιπόν να δείτε. Αυτή είναι πάγια θέση η δική σας. Αυτή είναι πάγια θέση, ναι, λοιπόν. Ναι. Μην λένε λοιπόν ότι είναι το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα λοιπόν του αν θα συμμετέχουν ή όχι οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στα σωματεία τους, είναι ζήτημα που έχει να κάνει με το πώς πραγματικά και τι κατευθύνσεις υπάρχουν και δίνονται από τις διοικήσεις τους και φυσικά από τα μέλη που ψηφίζουν. Ναι. Δεύτερο. Εσείς αρνείστε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα γενικά έχει θέματα, είχε θέματα στο παρελθόν. Βεβαίως και έχει θέματα. Ναι. Αλλά δεν θα τα λύσει τα θέματα αυτά. Είναι θέματα που πρέπει να τα λύσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Δεν θα τους τα λύσει κάποια κυβέρνηση. Mm-hmm. Εδώ τι γίνεται τώρα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εδώ δίθεν για να λύσουν τα προβλήματα του συνδικαλιστικού αιτήματος, με αυτό δίθεν το επιχείρημα, ναι, ουσιαστικά τους δένουν κόμπο τα χέρια. Κοιτάξτε τώρα να δείτε κάτι. Τι εννοείται τους δέμου κόμπο τα χέρια? Να σας πω κάτι. Ναι. Σήμερα για παράδειγμα στα σωματεία, πέρα από το γεγονός ότι έχουν στα σωματεία το δικαίωμα, αν σχετάνει η Ομοσπονδία τους αποφασίσει ή όχι, αυτοτελώς να κινητοποιηθούν και να κηρύξουν ακόμα, ναι, και απεργία, mm-hmm, για τα κλαδικά τους συμφέροντα, αλλά και για γενικότερα συμφέροντα της πολιτικής που έχει αντίκτυπο στη ζωή τους και στα κλαδικά τους, mm-hmm, έτσι. Ναι. Πέρα από αυτό λοιπόν που ουσιαστικά περιορίζεται, γιατί περιορίζεται? Γιατί δεν μπορούν, φοβούνται να ελέγξουν τον εργαζόμενο, φοβούνται ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τον εργαζόμενο, ο οποίος κάποια στιγμή θα αντιδράσει, mm, για τα μέτρα που παίρνονται, ξεπερνώντας και τις ίδιες τις συμβιβασμένες ηγεσίες των ομοσπονδιών και των εργατικών, ναι, κέντρων, αλλά και των διοικητικών συμβουλίων τέτοιων σωμάτων. Ναι, παρόλα για αυτά δεν χρειάζεται μια πλειοψηφία για να αποφασίσει, είτε κλαδικά, ακούστε, είτε να σας σε πω γενική κάτι. Κλίμα, ακούστε καμιά απεργία. Αυτό ρωτώ. Ναι, ακούστε να σας πω κάτι. Αυτό το πράγμα θα το αποφασίσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και αυτοί που ενδιαφέρονται. Αυτοί που ενδιαφέρονται, ναι, δεν θα το αποφασίσει η κυβέρνηση να το λύσει το ζήτημα αυτό. Ναι. Ας λύσει τα άλλα προβλήματα και ας λύσει τα προβλήματα που έχουν όσον αφορά τα ζητήματα που δημιουργεί η αντιλαϊκή πολιτική τους. Το θέμα του πώς θα δουλέψουν, πώς θα διεκδικήσουν, σας λέω, αφορά τους εργαζόμενους. Ναι, δεν έχει καμία δουλειά, ναι, η ομοσπονδία, η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Ναι. Η κυβέρνηση τα κάτω-κάτω δεν κυβερνά με την πλειοψηφία του 51% των ελληνικών λαών. Η κάθε κυβέρνηση, έτσι, όχι μόνο αυτή. Η κάθε κυβέρνηση. Και αυτή, αλλά αυτή, ναι, αυτή η κυβέρνηση υποσχόταν λαγούς με πετραχίλια, ναι, στο λαό. Mm-hmm. Και δεν μπορεί να επικαλείται ότι ενδιαφέρεται για το ζήτημα. Απλά φοβάται την αντίδραση των εργαζομένων μέσα στους ίδιους χώρους, όπως γίνεται και τώρα. Μάλιστα. Για πέστε μου. Ξέρετε πόσες απολύσεις έχουν γίνει σε επιχειρησιακά σωματεία συνδικαλιστών τώρα, ή σέρνονται στα δικαστήρια τώρα, γιατί παλεύουν για το ζήτημα τα ζητήματά τους. Δηλαδή για συνδικαλιστικούς και επαναπροσλήψεις. Για συνδικαλιστικούς πάρα λόγους. Πολλά ζητήματα. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή. Είναι η αρχή και οι δικαιολογίες τους. Το θέμα τους είναι να έχουν ένα λαό σκυμμένο, ένα εργαζόμενο ο οποίος θα σκύβει το κεφάλι, δεν θα μπορεί με κανέναν τρόπο να αντιδράσει μέσα από μια νομοθεσία που στα κάτω-κάτω είναι η νομοθεσία μιας αστικής κυβέρνησης που δεν εκπροσωπεί τίποτε άλλο από μια πραγματική δικτακτορία, την δικτακτορία του κεφαλαίου. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να σας πω κάτι. Η κυρία Αξιόγλου πάντως δεν αποσύρει τις ρυθμίσεις, διεμήνυσε. Ναι, αλλά και το ΚΚΕ και πιστεύω και τι το θα κάνει καθαρά, τώρα το ΚΚΕ. Αλλά πιστεύω και το ΚΚΕ και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα πιστεύουμε και το δήλωσαν καθαρά και στην Ατσόχλου όπως ήταν, ότι όποιους νόμους και να κάνετε εμείς θα τα αντιπαλεύουμε. Ναι. Τη δύναμη την έχει ο κόσμος. Όταν, ναι, ο κόσμος αποφασίσει να διεκδικήσει τα δίκια του,
δεν θα βρίσκουν τρύπα να κρυφτούν και θα αναγκαστούν όλοι, κεφάλαιο, Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συμμαχίες που έχουν οι στρατιωτικές σαν τον ΝΑΤΟ, όλοι τους θα φοβούνται, να μην φοβούνται την οργή του κόσμου. Πάμε να αποφασίσει, θα γυρίσει τα πάνω κάτω. Μάλιστα. Αυτό θέλουν να προλάβουν, μάλιστα, κυρία Δανάη. Άρα αυτό θέλουν να προλάβουν. Όλα τα άλλα είναι λόγια της Καλλιμά. Ναι. Πάντως το ΚΚΕ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει και το ΠΑΜΕ τις δραστηριότητες. Το, το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ δεν βάζουν ποτέ νερό στο κρασί. Ναι. Εσύ, το ΚΚΕ, και να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα εδώ, ναι, επειδή το έχουμε βιώσει και παλιότερα, το ΚΚΕ είναι πολιτικό κόμμα που αργωνίζεται με βάση το πρόγραμμά του για μια άλλη κοινωνία, εντελώς διαφορετική, η οποία θα έχει κεντρικό σχεδιασμό, η εξουσία θα περάσει στα χέρια των εργαζομένων και η οικονομία στα χέρια των εργαζομένων και θα προγραμματίζουν και θα σχεδιάζουν με βάση όχι τα συμφέροντα και τα κέρδη του κάθε επιχειρηματία ή του κάθε μονοπωλίου, αλλά με την κάλυψη των σύγχρονων βασικών λαϊκών αναγκών, εξυπηρετώντας και την επιστήμη και την τεχνολογία και το φυσικό πλούτο της χώρας μας και όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό τρέμουν και φοβούνται. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο λένε αυτά που λένε. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και τα μέτρα που παίρνουν. Και για να κλείσω και κάτι τελευταίο, επειδή μας έχουν πρίξει τα μυαλά που βγαίνουμε από το μνημόνιο κτλ. Αυτά είναι κοροϊδία. Νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά ως δημοσιογράφος ότι μέχρι το 2060, βέβαια, που έχουν κάνει την πρώτη συμφωνία, όλα βρίσκονται υπό έλεγχο, υπό υποτροπία και του συνεχή παρακολούθηση. Τα μέτρα δεν παίρνονται πίσω. Τα μέτρα που έχουν πάρει δεν τα παίρνουν πίσω. Ούτε να πιστεύει ο κόσμος ότι είναι δυνατόν η ανάπτυξή τους, η ανάπτυξη δηλαδή που θέλει να φύγει για το καλό του κεφαλαίου, να φέρει ανάπτυξη για τον ίδιο τον εργαζόμενο. Μάλιστα. Χαρακτηριστικό ζήτημα είναι η μισθή και ο τρόπος, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, ναι, και στην Άξο το βιώνουμε. Βέβαια. Και στις Κυκλάδες και με την εποχική και με την ελαστική και με πάρα πολλά, αυτό είναι αλήθεια. Βεβαίως τα βιώνουμε και πάρα πολύ έντονα, παρόλο που ο κόσμος δεν μιλάει ή δεν εξωτερικεύει αυτά που ζει, γιατί έχει το φόβο, γιατί δεν έχει ακόμα κατανοήσει τη δύναμή του. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι διεκδικήσεις συνεχίζονται πάνω σε αυτό τουλάχιστον το θέμα, αφού αυτό είναι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, κυρία Ψαρά. Εμάς θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Γιατί σε λίγο θα βγει και η διακήρυξη του κόμματος μας για τα 100 χρόνια. Μάλιστα. Έχουμε και αρκετά θέματα που έχουν σχέση με την πολιτική. Ωραία. Που πρέπει να τα κουβεντιάσουμε. Σύντομα να θα σας πω και κάτι άλλο, ένα πολύ σοβαρό θέμα, ναι, για να το κλείσουμε. Παρακαλώ. Εκεί, άνθρωποι που υποστηρίζουν, γιατί είναι ένα θέμα που δεν το πιάνουμε συνήθως, ασχολούμαστε μόνο με τα δικά μας, ναι, άνθρωποι που συμμετέχουν και υποστηρίζουν και πολιτικές που στηρίζουν αυτές τις δολοφονίες που γίνονται εις βάρος των λαών της περιοχής μας, δεν μπορούν να λένε ότι ενδιαφέρονται και για τα δικά μας. Για σε τι αναφέρεστε, συγγνώμη, γιατί δεν... Αναφέρομαι στις όλες τις ιστορίες και στις πολιτικές αναβάθμισης και τις σχέσεις που αναπτύσσουν με λαούς δολοφόνους, όπως είναι τους Αμερικάνους, όπως είναι τους Ισραηλίτες, με τους Παλαιστίνιους, όπως είναι με χίλιους δυο άλλους, εν πάση περιπτώσει, και συμμετέχουν ενεργά και έχουμε πάρει και τα εύσημα από τους Αμερικάνους και για τα ποσά που δίνουμε και για την εξυπηρέτηση που τους δίνουμε. Μας βλέπουν δηλαδή, μας βλέπουν για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου, και τον ανταγωνισμό που έχουν σε επικίνδυνους δρόμους, ακόμα και για την ασφάλεια και τη ζωή, τη δική μας, ακόμα και για την ασφάλεια της ίδιας μας της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, κυρία Ψαρά. Θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε σε γενικές γραμμές όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε και το όνομα για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που θα απασχολήσει και αυτό έντονα την πολιτική ζωή. Να το κουβεντιάσουμε και αυτό, να το κουβεντιάσουμε, γιατί κάποτε όλοι πλην λαχεδαιμονίων λέγανε ότι το ΚΚΕ έκανε άλλη πρόταση με άλλο τρόπο. Καλά. Και να που φτάσανε. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό που λέτε, πραγματικά. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά με τα χρόνια πράγματι εμείς ήρθε η ώρα. Εμείς όταν τοποθετούμαστε, κυρία Δανάη, και απευθύνομαι και στους ακροατές σας. Εννοείται, ναι, εννοείται. Δεν τοποθετούμαστε
έτσι με ελαφρά την καρδία. Mm-hmm. Έχουμε εξετάσει και έχουμε μελετήσει, γιατί έχουμε τη θεωρία του μαρξισμού-λενινισμού που εξετάζει και αναλύει την πορεία πραγματικά της οικονομίας της καπιταλιστικής. Γι' αυτό και οι θέσεις μας επιβεβαιώνονται και γι' αυτό βγαίνουμε κάθε φορά πάντα αληθινοί, δυστυχώς για τον λαό μας και ευτυχώς, μέχρι να καταλάβει τη δική του τη δύναμη και αξία και να διεκδικήσει την εξουσία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, γεια σας.